Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πάμε να καλησπερίσουμε ένα παιδί που φέτος νομίζω το μαθαίνουμε ακόμα καλύτερα, αν και όσοι ασχολούνται με το Κορινθιακό ποδόσφαιρο οφείλουν να το γνωρίζουν καλά. Δείχνει και φέτος τα διαπιστευτήριά του και έχει πάρει από το χέρι και το πόδι, μπορώ να πω, την ομάδα του για να την κρατήσει στην πρώτη κατηγορία. Κώστας Πρίφτης, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα. Λοιπόν, τι πράγμα είναι αυτό το φετινό? Πάμε λίγο στο προσωπικό, έτσι, γιατί νομίζω δεν είναι και λίγο πράγμα ένας ποδοσφαιριστής να έχει σημειώσει τα 15 από τα 19 γκολ της ομάδας του, τα οποία δεν ξέρω, σχεδόν όλα είναι τρίποντα. Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι φαίνεται έτσι, ναι, αλλά είναι ομαδική δουλειά. Σωστό. Όσο και αν μη φαίνεται, είναι ομαδική δουλειά. Ακριβώς. Πώς είναι, πώς νιώθεις εσύ που, εντάξει, είσαι αυτός που κάποιος να τη στέλνει μέσα και αυτός είσαι εσύ? Εντάξει, νιώθω πάρα πολύ ωραία που σκοράρω, και, αλλά πάνω απ' όλα που βοηθάω την ομάδα να συγκεντρώσει βαθμούς που χρειάζεται. Είμαστε σε δύσκολη θέση και προσπαθούμε να σωθούμε. Πώς ήταν το παιχνίδι με την Κόρινθο προχθές? Έσπασε καρδιές, ε? Ναι, ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Όποιος ήθελε να το δει, δηλαδή, ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Προηγηθήκαμε νωρίς, εντάξει, το κρατήσαμε στο ημίχανο. Βγήκαμε το ίδιο δυνατά στο δεύτερο, προηγηθήκαμε 2-0, αλλά δεν ξέρω, ίσως κολλήσαμε λίγο μετά, δεν ξέρω, εντάξει, είναι και καλή ομάδα. Είναι και η Κόρινθος, είναι Κόρινθος, εντάξει. Ναι. Παρά τα προβλήματά της, παρά τα διαφορά της, παρά το ότι ταλαιπωρείται να πάρει νίκες, όσο να είναι η φανέλα, είναι φανέλα, έτσι. Είναι φανέλα βαριά, ναι, δεν παρατάει κανένα παιχνίδι. Σωστό. Εντάξει, μας το έκανε 2-2, αλλά και εμείς έχουμε δείξει ότι δεν τα παρατάμε, παλεύουμε κατά το παιχνίδι μας στο τέλος και δικαιωθήκαμε. Πώς ήταν η τελευταία φάση, έτσι, που έρθει το 3-2, που από αντεπίθεση, πώς βγήκε εκείνη τη στιγμή? Για πες μου, πώς το νιώσες και πώς το βίωσες? Κλέψαμε την μπάλα στο κέντρο και αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα η φάση. Και έτυχε να είμαι στο κατάλληλο σημείο. Για άλλη μια φορά. Ήταν και σέντρα, δηλαδή. Ναι, ήταν και σέντρα του παιδιού που την έβαλε, του Μπραγκούλια, ήταν συστημένη. Μπορεί να φαίνεται τον γκολ, γι' αυτό το λέω. Ναι, εννοείται. Κάποιος πρέπει να σου τη δώσει ένα τις περισσότερες φορές. Αν και έχεις βάλει, σου λέω, στο Μακεμπρίν με όλους τους πιθανούς και τους απίθανους τρόπους, και με πέναλτι και με φάουλ και με κεφαλιά και με σουτ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο υπάρχει ακόμα για να το κάνεις. Αλλά πώς το βλέπεις, πώς είναι έτσι αυτή η προσπάθεια που κάνετε? Δεν ξέρω αν στο τέλος σωθούμε ή όχι, απλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια της ομάδας. Δηλαδή, στην πρώτη χρονιά στην ιστορία της ΔΕΛΑ στην Α κατηγορία, πιστεύω ότι έχουμε πάει πολύ καλά. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος και ό,τι γίνει. Πώς το βλέπεις γενικότερα το πρωτάθλημα? Είναι δυνατό, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για τις πρώτες θέσεις, ναι. Νομίζω, εντάξει, έχει κρυφθεί. Σωστά. Αλλά για τις πιο πίσω θέσεις που είναι και η ομάδα μας, είναι πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Γενικώς το ζούμε, το ευχαριστούμαστε, χάσουμε και εμείς. Είσαστε μια ομάδα που, όπως είπες, δεν παρατάτε κανένα μάτς. Έχετε πάρει αρκετούς βαθμούς τα τελευταία λεπτά. Αυτό πώς το εξηγείς? Είναι το πείσμα που έχουμε σαν ομάδα. Δεν είμαστε ακριβώς ομάδα, είμαστε οικογένεια. Έτσι. Είσαστε τη χρόνια μαζί, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε πολλά χρόνια οι περισσότεροι παίχτες. Ναι. Είμαστε πολύ δεμένοι. Δηλαδή και στην αρχή του πρωταθλήματος, όταν κάναμε ένα σερί 7 ετών, αντί να διαλύσουμε σε εισαγωγικά, δεθήκαμε παραπάνω. Σωστό. Κοιτάξαμε τι πρέπει να κάνουμε και με τη βοήθεια του Προέδρου και των δύο προπονητών που έχουμε, μας κρατήσαν την ψυχολογία στα ύψη. Σωστό. Και μας βγαίνει στο γήπεδο. Έχετε πάρει παιχνίδια που πολλές από τις ομάδες, ίσως και όλες από τις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή τους, δεν μπορέσουν να τα πάρουν. Αυτό σας δίνει προβάδισμα. Δηλαδή η νίκη επί του Ισθυμιακού, η νίκη προχθεσινή, για κάποιους είναι εκτός προγράμματος. Η νίκη επί του Πέλοπα. Έχουμε κάνει σαν ομάδα αυτό, δηλαδή αυτό που λέμε και πριν ξεκινήσει κάποιος αγώνας, όταν παίζουμε με τις μεγάλες ομάδες, ότι πέσουμε ή σωθούμε, τουλάχιστον να κερδίσουμε κάποιες ιστορικές ομάδες που μπορεί να μην ξαναγίνει. Σωστό. Να κερδίσουμε τον Πέλοπα, την Κόρινθο, τον Ισθυμιακό, τον Ολυμπιακό Τρακίου. Είναι κάποιες ομάδες πολύ ιστορικές. Και εντάξει, απλά ίσως κάποιες στιγμές καλύτερα να είχαμε κερδίσει άλλα παιχνίδια που μετράνε και στην ισοβαθμία, αλλά
εντάξει, έχουμε ένα σχεδόν ολόκληρο δεύτερο γύρο. Ναι. Πώς νιώθει ο Κώστας Πρίφτης που έχει σημειώσει τα 15 από τα 19 γκολ? Δηλαδή ακούγεται και δύσκολα το συνειδητοποιεί κάποιος. Το ξέρω, ναι, εγώ το σκέφτομαι. Δεν το πολύ σκέφτομαι. Μετά τη βαθμολογία μόνο. Λογικό. Να ακούγεται έτσι, ναι. Πραγματικά μετά τη βαθμολογία. Mm-hmm. Πώς θα βοηθήσουμε την ομάδα όλοι μαζί. Από την άμυνα, ο τερματοφύλακα, δηλαδή είμαστε πολύ καλά. Κάνουμε τρομερή δουλειά τα παιδιά, είμαστε πολύ δεμένοι. Ισχύει. Τι είναι η θύελα για τον Κώστα Πρίφτη? Είναι, εντάξει, είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή που με έχει στιγματίσει. Mm-hmm. Δεν το περίμενα και εγώ όταν έφυγα από τον Πέλογο για να έρθω στη θύελα. Ναι. Δεν περίμενα και εγώ καμία τόσα χρόνια, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γενικότερα είσαστε και μια ομάδα που τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν, ξέρεις, και τρέχετε μέχρι να προλάβετε και τη σέντρα πολλές φορές. Αυτό πόσο σε δυσκολεύει εσένα ή γενικότερα την ομάδα? Μας δυσκολεύει πάρα πολύ εμάς τα άλλα παιδιά. Απλά το κάνουμε γιατί στην ουσία, όπως είχε πει και ο Πρόεδρος, εμείς ήμασταν κατά κάποιο τρόπο που επιμείναμε να παίξει η ομάδα στο Ιωαννικό. Ναι. Να το δοκιμάσουμε. Σωστό. Δηλαδή, αφού καταφέραμε να ανέβουμε πέρσι, δηλαδή είπαμε γιατί να ξαναπήξουμε Β. Αφού ανεβήκαμε, γιατί να μην παίξουμε Α. Δεν υπήρχε, δηλαδή αν παίζαμε Β, δεν θα υπήρχε κάποιο στόχος πάλι. Σωστό. Η περσινή περίεργη χρονιά πώς ήταν, που αρχικά σας βρήκε στη Γάμα με όλα όσα έγιναν, βρεθήκατε στη Β και στο τέλος ανεβήκατε κιόλας, ήταν λίγο πολλά μαζεμένα, ε? Ήταν πολλά μαζεμένα. Όπως είχε πει και ο Βέλος, ανεβήκαμε μια χρονιά δύο κατηγορίες. Ναι. δεν είναι λίγο πράγμα και το πιστεύατε, ας πούμε, όταν ξεκίνησε η χρονιά και τελικά ήσασταν στη Β, θέσατε στόχο να βγείτε ή βγήκε στην πορεία αυτό? Όπως και πέρυσι πάλι δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά σαν ομάδα. Σωστό. Και στην πορεία δηλαδή δεθήκαμε πάλι και βρήκαμε τα αποτελέσματα που έπρεπε. Mm-hmm. Είμαστε πραγματικά οικογένεια. Βρισκόμαστε εκτός παιχνιδιών δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα. Σωστό. Τα περισσότερα παιδιά είναι πολλά χρόνια μαζί και πολλά χρόνια στην ομάδα, έτσι. Ναι. Είμαστε μια παρέα τουλάχιστον περίπου 10 ατόμων που είμαστε περίπου οι ίδιοι. Είμαστε πολλά χρόνια στην ομάδα, είμαστε και φίλοι πολύ. Mm-hmm. Γενικότερα είσαι ευχαριστημένος, δεν πιστεύω να μην είναι σωστή, μπορεί και να μην είναι σωστή η φράση, από την πορεία σου και την καριέρα σου? Θα ήθελες κάτι παραπάνω ή γενικά εγώ πιστεύω ότι είναι τέτοιο το ταλέντο σου που, ρε παιδί μου, θα ίσως να έπρεπε να παίζεις περισσότερα χρόνια και στην Α, αλλά είναι πολλά στιγμές, είναι οι δουλειές, είναι πολλά, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα αν έπρεπε ή όχι, απλά έχω κάποια χρόνια που κοιτάω ότι πιο πολύ την επαγγελματική μου καριέρα παρά mm-hmm. την ποδοσφαιρική. Σωστό. Και το... δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Mm-hmm. Και είναι... Ναι, είναι αυτό που ζω πιο πολύ. Και απλά το έχεις για να... γιατί δεν μπορείς να μην το κάνεις, έτσι. Ναι, δεν μπορώ. Ναι, δηλαδή. Όπως το είπες. Απλά κοιτάω πιο πολύ την επαγγελματική μου ζωή. Απλά εντάξει, δεν δυνάμε λόγω για την ποδοσφαιρική. Δηλαδή, δεν χάνω προπόνηση και πάλι κατευθείαν όπως πάω στους αγώνες. Ναι. Κατευθείαν από δουλειά, έτσι πάω και στις προπονήσεις μετά από κατευθείαν από δουλειά. Όχι μόνο εγώ και άλλα παιδιά. Πολλά παιδιά, έτσι, επειδή ξέρω γιατί, ότι είσαστε έτσι αρκετοί στην ομάδα. Δεν πιστεύω ότι μετανιώσατε που πήρατε την απόφαση και να το συζητήσετε όλοι μαζί και να πείτε πάμε να παίξουμε στην Α, παρά την ταλαιπωρία που τραβάτε, με την καλή έννοια. Είναι ταλαιπωρία, ναι, αλλά όχι, σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε μετανιώσει, γιατί αποκτάμε εμπειρίες, είναι άλλο πράγμα, είναι όλα τα παιχνίδια ντέρμπι, είναι αλλιώς, και το ευχαριστιόμαστε και προς το παρόν, εντάξει. Νομίζω ότι παλεύουμε, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πάνω από τη ζώνη. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είστε πάνω από τη ζώνη. Εντάξει, βέβαια, πολλοί θα θέλαμε όλοι μας να μην υποβαστεί και η 2006, ώστε να φύγει ένα άγχος από πολλούς και για να μην παίρνει μπάλα πολλές ομάδες που δεν φταίνει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, πώς. Εντάξει, εμείς υπολογίζουμε. Στους τρεις, ότι θα πέσουν τρεις, ώστε να μπορέσει να βάλει τρεις ομάδες από κάτω. Το επόμενο ματς, πώς το βλέπεις? Είναι δύσκολο πολύ ώρα, για εμάς όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα mm-hmm. και η Ελλάς Βέλλον είναι το ίδιο, μια ιστορική ομάδα, mm-hmm. πολλά χρόνια στην Ελλάδα, από τις ιστορικότερες, δεν ξέρω, θα δούμε.
στο γήπεδο δεν μπορώ να πω κάτι. Απλά όπως πάντα πάμε με απουσίες. Τώρα πάλι θα λείπουν τρία παιδιά. Βασική εβδομάδα μας. Θα είναι δύσκολο και πάλι. Πώς είναι να έχει συμπαίκτη του Θανάση Δάνη? Με το Θανάση. Θανάση τον είχα. Και λέγαμε πότε θα σταματήσει, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα. Για παράδειγμα, ο Προσμήμης. Σωστό. Είναι ο άνθρωπος που δεν χάνει καμία προπόνηση, είναι ο άνθρωπος που έχει τελευταίος από το γήπεδο. Είναι παράδειγμα ο Προσμήμης. Πραγματικά. Είναι. Πώς μπορούν να το βλέπουν οι νέοι, παίχτες όπως ο Δάνης, ο Κρυαράς, ο Ποξίδης, ξέρεις, παιδί, που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, ας το πούμε, και είναι πιο επαγγελματίες από τις επαγγελματίες, και βλέπεις αρκετούς νεαρούς 18, 17, 16, 15 που στην πρώτη στραβή μπορεί να σταματήσουν τις προπονήσεις. Εσύ πώς το ακούς και τι τους λες? Δυστυχώς έχουν αλλάξει οι εποχές, εγώ αυτό βλέπω, ότι δυστυχώς κάποιες φορές που κάποιες Δευτέρες που ξέρουν κάποιοι παίζουν μπάλα για τις Δευτέρες, πάμε στο γήπεδο οι πιο μεγάλοι και οι πιο δεν έρχονται μικροί, ή άμα δεν έχουν παίξει καλά ή άμα τους φωνάζουν, έχουν αλλάξει εποχές. Έχουν άλλες προτεραιότητες πλέον, έχουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, ο καθένας όμως το σκέφτεται, έχουν αλλάξει εποχές, έχουν κάποια πίεση ή κάποια άλλα πράγματα, αλλά εντάξει. Εμείς οι μεγαλύτεροι, εντάξει. Έχεις μεγαλώσει διαφορετικά, έχεις ζήσει διαφορετικά, έχεις παίξει σε ξερά γήπεδα, είναι αλλιώς, Ναι, και είχα την τύχη όταν ήμουν στο Μπέλοπα, και κάποιοι άλλοι τους είχαν αντίπαλους, εγώ δεν είχα συμπαίχτες, κάποιους παίχτες και οι οποίοι μου μάθανε πάρα πολλά στο Μπέλοπα. Κάποιους παίχτες πρότυπο. Σωστό. Πώς ήταν η εποχή στο Μπέλοπα, τα πρώτα βήματα, όλο αυτό? Έμαθα πάρα πολλά. Να παίζει δίπλα στο Μάρκο τον Μπούκι, στον Τάκη τον Βασιλείου, στον Κώστα τον Βελέτζα, στον Βασίλη τον Μιχαλόπουλο. Ξεχνάω κι άλλους τώρα, δεν μπορώ να τους πω όλους. Είναι άλλο πράγμα. Τώρα εντάξει, δεν θα πω άλλο. Οι οποίοι είναι ακούραστοι και, συνεχίζουν ακόμα, έτσι. Όλοι αυτοί. Είναι πρότυπο, είναι πρότυπο. Σωστό. Και στο Μπέλοβα που μας κάπου κάνουμε σχεδόν δίπλα-δίπλα. Ναι. Είναι οι μόνοι που πάνε ακόμα στο γήπεδο κάθε μέρα. Σωστό. Ισχύει αυτό που λες και είναι καλό να ακούγεται, αλλά είναι και καλό και κακό. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Θα πρέπει και οι πιο νέοι να βάλουν και λίγο. Ότι, εντάξει, να παλέψουν λίγο παραπάνω. Δεν γίνεται να μπει ουρανοκατέβατος, έτσι. Εννοείται αυτό. Ναι. Κάποιοι έχουν βολευτεί σε αυτό το κανόνα. Σωστό. Των δύο μικρών και των χι μικρών, για να είμαι πιο έτσι άνετος και ωραίος. Σωστό. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Πάρα πολλές. Αλλά όσο να είναι, αυτός ο νόμος μάλλον κακό κάνει περισσότερο και λιγότερο καλό. Ναι, πλέον αυτό βλέπω. Κωστή, ήσουν ο άνθρωπος που έδωσε στην Θιέλα την πρώτη της νίκη στην πρώτη κατηγορία. Αυτό θα σε κυνηγάει έτσι κι αλλιώς. Αυτό πώς ήταν τότε? Και εντάξει, όσο να είναι τα ρεκόρ αυτά, είναι ωραία να τα λέμε έτσι, και εσύ που τα κάνεις κιόλας. Ναι, τώρα για μένα δεν σημαίνει κάτι. Η σημασία είχε πραγματικά ότι έδωσα χαρά στην ομάδα μου. Πήραμε τους πρώτους τρεις βαθμούς, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία μέρα εκείνη. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία μέρα. Το χαρήκαμε πάρα πολύ και μετά και εκτός γηπέδου. Δηλαδή είναι κάτι έτσι το χαιρόμαστε εμείς. Σωστό. Σωστό. Και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να κάνετε για να έτσι, αποφορτίζεστε, ξέρω εγώ, και να κρατάτε όλα τα ωραία μέσα στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε έτσι, τι να σου πω, αν και είναι δεδομένο, να δούμε πού θα φτάσεις, έτσι. Εγώ ευχαριστώ που δώσεις την ευκαιρία να μιλήσω. Να είσαι καλά. Ευχαριστήρια για την εκπομπή. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ και. Σε παίχτες και σε προπονητές και σε παράγοντες να μιλάνε για το κορυφαίο κορούσο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε, είναι δεδομένο αυτό. Δεν είσαι από αυτούς που ξέρεις είσαι ουρανοκατέβατος και φωτοβολίδα, ούτε καν. Εντάξει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια.